Βέβαια, με όλη αυτή την υπόθεση, οι φαρμακοβιομηχανίες αναμένουν τεράστια κέρδη από τη διάθεση του εμβολίου κατά της νέας γρήπης. Φανταστείτε ότι μόνο οι παραγγελίες στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξασφαλίζουν σε κολοσσούς όπως η Ρος και η Γκλάξκο πακτολό δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν κανείς συνυπολογίσει τώρα τα κέρδη από τις μαζικές πωλήσεις των αντιβιωτικών Ταμιφλού και Ρελένζα, εύκολα αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για ένα σωστό χρυσορυχείο. Ένας χορός δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις παραγγελίες και μόνο του νέου εμβολίου κατά της νέας γρήπης παρασύρει τις παρασκευάστριες εταιρείες σε προβλέψεις για κέρδη ρεκόρ. Το εμβόλιο για το οποίο χώρες όπως η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε παραγγελίες δεκάδων εκατομμυρίων δόσεων αναμένεται να είναι έτοιμο μετά τα τέλη Αυγούστου. Αντιβιωτικά όπως το Ταμιφλού και το Ρελέντζα πολλούνται μαζικά, λες και πρόκειται για ασπιρίνες. August or September, and health officials expected to have enough vaccines this year to inoculate some 20 million people. Over in the United States, they have a stockpile of 72 million doses of flu drugs, and the government just placed an $800 million order with drug manufacturers for a new vaccine, and U.S. health officials say they could have 100 million doses ready by October. Τα υπερκέρδη σε ύψη δυσθεώρητα ανεβάζουν τις μετοχές εταιριών όπως η GlaxoSmithKline. Το εμβόλιο που παρασκευάζει από την περασμένη άνοιξη της έχει ήδη εξασφαλίσει κέρδη που αγγίζουν το 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Μόνο οι παραγγελίες για τη Μεγάλη Βρετανία αναλογούν στο 60% των παραγγελιών που συνολικά φτάνουν τις 100 εκατομμύρια δόσεις. Και μόνο οι πωλήσεις του Ρελέντζα, αμύωτες καθώς καλπάζει μια γρήπη από την Αργεντινή μέχρι την Αυστραλία, εξασφαλίζουν στον φαρμακευτικό κολοσσό κέρδη ρεκόρ από πωλήσεις ύψους 323 εκατομμυρίων δολαρίων. Η άλλη μεγάλη εταιρεία φαρμάκων, η Ρος, και μόνο με τις πωλήσεις του αντιβιωτικού Ταμιφλού εξασφαλίζει κέρδη που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο με παραγγελίες για 220 εκατομμύρια σκευάσματα. Κέρδη ανυπολόγιστα ακόμα και για αναλυτές. The revenue flow from them tends to be fairly lumpy, so analysts tend to ascribe relatively low quality to these earnings on the basis that they are not consistent year after year. Οι φαρμακευτικές εταιρείες λέγεται ότι έχουν αποφασίσει να χορηγήσουν 50 εκατομμύρια δόσεις του νέου εμβολίου σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου με χαμηλό κόστος. Ούτως ή άλλως τα υπερκέρδη επιτρέπουν την γενναιόδορη φιλανθρωπία.